όπως θα δούμε στα τελευταία επεισόδια της σειράς, σε πανικό θα βρεθεί η Αργυρό και ο Αστέρης. Φαίνεται πως η Καλλιόπη αρνείται να αντιληφθεί και να δεχτεί τα όρια που της βάζουν. Μια μέρα αποφασίζει να πάρει το μικρό Πετρί και να πάνε μια βόλτα στο βουνό, για να μαζέψουν λουλούδια και να παίξουν. Ο μικρός Πετρίς δεν μπορεί να κρύψει τον ενθουσιασμό του, διότι έχει λατρέψει τη γιαγιά του και της το δείχνει με κάθε τρόπο. Ο χρόνος περνάει και η Καλλιόπη δεν δίνει σημεία ζωής. Ο Αστέρης και η Αργυρό πελαγώνουν, αρχίζουν να την παίρνουν τηλέφωνο, αλλά εκείνη όμως δεν απαντάει. Όταν νυχτώνει, ο τρόμος όλων έχει αποτυπωθεί στα μάτια του. Ο Μαθιός καταφέρνει και την εντοπίζει και μαζί γυρίζουν σπίτι. Μόλις η Αργυρό βλέπει το παιδί, η αγωνία της τελειώνει. Το κλείνει στην αγκαλιά της και το παίρνει μακριά από τη γιαγιά του. Καλλιόπη τους αναφέρει πως πήγαν με το μικρό Πετρί μια βόλτα στο βουνό, για να καταφέρουν να πάρουν μια ανάσα και να παίξουν. Δυστυχώς, ξεχάστηκαν και άργησαν να επιστρέψουν. Η Αργυρό είναι έξαλλη με το αποτέλεσμα αυτό να ξεσπάει ένας νέος καυγάς ανάμεσά τους. Από την άλλη τώρα, η Καλλιόπη θα έρθει ξανά αντιμέτωπη με μια κατάσταση που θα τη βγάλει εκτός εαυτού. Μια αποκάλυψη που θα γίνει άθελά τους θα φέρει τα πάνω κάτω στην οικογένεια. Από τη μία θα έχουν τη χαρά του γάμου και από την άλλη θα πρέπει να διαχειριστούν το μίσος του Νικηφόρου. Ο τελευταίος βρέθηκε τη λάθος ώρα στο λάθος σημείο και έμαθε τελικά ποιος φταίει για τη δολοφονία του Στεφανή. Ο Νικηφόρος άκουσε τη συζήτηση που είχε η Βασιλική με την Καλλιόπη και τώρα είναι αποφασισμένος να πάρει εκδίκηση λίγο πριν το γάμο του Αστέρη μαζί με την Αργυρό. Η Καλλιόπη δεν θα αντέξει άλλο αυτή την πίεση και θα πάθει εγκεφαλικό, προκαλώντας την αγωνία όλων. Όλοι θα τρέξουν στο νοσοκομείο για να δούνε τι συμβαίνει. Παρόλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!